Δεν σας βάζω τώρα εσείς. Ελιά. Φτάνει. Ναι. Από δηλαδή... εδώ και μπρος το συνηθίσουν όλοι. Συγγνώμη, για... συγγνώμη, ρωτάω όλα για να καταλάβω. Εσείς θα είσαστε υποψήφιοι, δηλαδή άμα σας βάλουμε τον τίτλο που κάνω, υποψήφιος της Ελιάς θα είσαστε. Υπάρχει... Όλοι θα είναι υποψήφιοι της Ελιάς. Ελιά προοδευτική παράταξη. Ναι, αν, για να είναι... προλάβω και το ερώτημά σας. Μα είναι υπό φαίνεται... την ομπρέλα η Ελιά. Δηλαδή το Πασόκ θα έχει... δεν θα είναι υποψήφιοι της Ελιάς. Όπως είδατε το... ή όχι. Όπως είδατε πώς το έχετε ρυθμίσει. Λογότυπο, το σχήμα το οποίο φτιάχτηκε είναι Ελιά προοδευτική παράταξη και από κάτω είναι τα κόμματα και οι κινήσεις οι οποίες συμμετέχουν. Ωραία, εσείς σε, υπάρχει... σε ποιο κόμμα και ποιες κινήσεις. Δεν υπάρχει, και πρόσωπα συμμετέχουν. Κόμματα, κινήσεις, πρόσωπα. Εγώ στους 58 ήμουν και είμαι και κάποιοι από τους 58 θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο. Όχι μόνο εγώ και άλλοι. Μάλιστα. Τι μας λέγατε στο διάλειμμα ότι είχατε πάει, είχατε βρει τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι έγινε ακριβώς, δεν πάμε καμία. Όχι τώρα. Όταν ξεκίναγε αυτή η υπόθεση, όπως ξέρετε, αυτή η υπόθεση. Το 58. Δεν ξεκίνησε. Ναι, το 58 και τη Ελιά. Γιατί από την, αρχή, ναι, ναι, ναι. Από την αρχή το σχέδιο ήταν για να φτιαχτεί μια Ελιά. Ναι, είχα πάει. Όχι μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, πάρα πολλούς. Γιατί ακριβώς είχα δει και όλες τις φυλές του Πασόκ. Γιατί δεν είναι μία, είναι πολλές. Ακριβώς επειδή ήξερα ότι όταν διαμορφωθεί αυτή η υπόθεση θα βάλετε από δύο πλευρές. Αδιαμετρικά αντίθετες. Από τη μία ότι είναι κόλπο για να σωθεί το Πασόκ και από την άλλη κόλπο για να διαλυθεί το Πασόκ. Ναι. Απεδείχτε ότι δεν είναι κόλπο, είναι μια πολύ ουσιαστική προσπάθεια η οποία τώρα θα καρπίσει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχα δει και τον Γιώργο Παπανδρέου, τον είχα ενημερώσει αναλυτικά και είχαμε μια καλή και ουσιαστική συζήτηση. Η οποία πού κατέληξε. Καλά, εγώ τον ενημέρωσα για τις προθέσεις μας. Εσείς πήγατε να τον ενημερώσετε ή για να τον ζητήσετε κάτι. Να... Όχι, όχι, όχι. Πήγα να τον ενημερώσω. Του είπα αυτό ότι από εδώ και μπρος θα γίνουν όλα αυτά και θα έχεις υπόψη σου κι εσύ. Και τι εντύπωση αποκομίσατε. Μια εντύπωση ευνοϊκή.